δηλώνει ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει επικοδομητική και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. <laughs> δηλώνει ότι θα είναι ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη στην επόμενη Βουλή. <laughs> και αφού τα δηλώνει όλα αυτά, ζητά την ψήφο από όσου δεν θέλουν να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη δεξιά. <laughs> Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε! <laughs> Ακούτε τα podcast του 902.gr σε γενικέ γραμμέ, αυτό είναι το αφήγημα του Πασόκ μετά τι εκλογέ τη 21η Μαου και θα μπορούσε να είναι κυριολεκτικά το ανέκδοτο τη προεκλογική περίοδου. Όταν μιλάμε για το Πασόκ, μιλάμε για το κόμμα που η πορεία του είναι μακρά και με περγαμηνέ άκρο αντιλαϊκέ και επικίνδυνε. Θα κάνουμε λοιπόν σήμερα μια μικρή αναδρομή στο βίο και την πολιτεία του συγκεκριμένου κόμματο για να θυμηθούν οι παλιότεροι, αλλά κυρίω να γνωρίσουν οι νέοι που σήμερα είναι παντελώ ανυποψίαστοι για το τι πραγματικά εστί Πασόκ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν από το 1993 έως το 2004 και από το 2009 έως το 2015 κυβερνούσε ή βρέθηκε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Τη δεκαετία του 90 και του 2000 ήταν το ΠΑΣΟΚ που ως κυβέρνηση διέπρεψε στην κλιμάκωση της πολιτικής ενάντια στο λαό και πραγματικά το μενού τότε είχε απ' όλα. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Τα ωραία χρόνια του Πασόκ τα θυμούνται πολύ καλά οι μαθητέ εκείνη τη εποχή αλλά και οι αγρότε. Το Φεβρουάριο του 1997, με εντολή τη κυβέρνηση Σιμίτη, κυβέρνηση του Πασόκ δηλαδή, τα ΜΑΤ ξεφούσκωσαν τα λάστιχα των τρακτέρ στο πλαίσιο των μεγάλων κινητοποιήσεων των αγροτών που πάλευαν να σώσουν το βιό του. Το 1997 και το 1998 το Πασόκ με τα ΜΑΤ προχώρησε σε άγρια καταστολή ενάντια στους μαθητές που με τις μεγαλειώδεις τους κινητοποιήσεις διεκδικούσαν την απόσυρση τότε του νόμου Αρσένη. Νόμος Αρσένη, ε, θυμάστε. Μάλιστα, η αστυνομία είχε γίνει απαραίτητο ντεκόρ έξω από κάθε σχολείο και ας τα ακούσουμε πώς έχει καταγραφεί από τα τότε ρεπορτάζ. Ποιο σας κάλεσε και με ποιο δικαίωμα σας κάλεσε. Τι η αστυνομία, η αστυνομία η στα σχολεία. Σε ποια εποχή βοή. ζούμε. Για την ιστορία να πούμε ότι ο νόμος Αρσένη επέβαλε τη γενίκευση των φροντιστηρίων. Με βάση αυτό τον νόμο, ένα μαθητή έπρεπε να δώσει για δύο χρόνια πανελλαδικές εξετάσει σε 14 μαθήματα. Τόσο ωραία χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ το 2001 επιχείρησε με τον νόμο Γιανίτσι να ανατρέψει συθέμελα την τότε κατάσταση στην κοινωνική ασφάλιση. Κάτι που τελικά περπάτησε αρκετά χρόνια μετά από τι συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και το Λαό ή τη ΔΙΜΑΡ των Μνημονιακών Χρόνων. Ο νόμο Γιανίτσι μπλοκαρίστηκε από μεγάλε απεργιακέ κινητοποίησει στι οποίε πρωτοστάτησε το ΚΚΕ. Το μενού τη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ περιλάμβανε εμπλοκή σε ανατοικού πολέμου. Στη Γιουγκοσλαβία το 1999, στο Ιράκ το 2003, στο Αφγανιστάν το 2001 και εσχάτω το 2011 στη Λιβύη. Από την Ελλάδα περνούσαν και τότε κομβόι με νατοϊκά οχήματα. Από εδώ ξεκινούσαν μαχητικά για να βομβαρδίσουν, ενώ είναι τα χρόνια κατά τα οποία ξεκίνησε και εντάθηκε η αποστολή προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων εκτό συνόρων σε νατοϊκέ αποστολέ μέσα στη φωτιά του πολέμου. Τόσο ωραία χρόνια. Η εμπλοκή στα ανατοϊκά σχέδια επικυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ είχε από τη μία πλευρά τη συμμετοχή τη Ελλάδα στου πολέμου και από την άλλη το τρέξιμο αρνητικών εξελίξεων στα ελληνοτουρκικά. Ύστερα από το θερμό επεισόδιο στα Ήμια το 1996 με την κατάληψη μια ελληνική βραχονισίδα από Τούρκου στρατιώτε και του τρει νεκρού αξιωματικού του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ακολούθησε η οδηγία των Ηνωμένων Πολιτειών όχι πλοία, όχι σημαίε, όχι στρατιώτε στα Έμια. Δηλαδή η περιοχή γκριζαρίστηκε. Μάλιστα, ήταν τότε που ο Πρωθυπουργό και πρόεδρο του Πασόκ, Κώστα Σιμίτη, είπε από το βήμα τη Βουλή το περίφημο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Το τριζάρισμα των ημείων ακολούθησε η Συμφωνία τη Μαδρίτη το 1997 στο πλαίσιο συνόδου κορυφή του ΝΑΤΟ ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όπου στο κείμενο εκείνο αναγνωρίζονται οι τουρκικέ αξιώσει στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι αστεί αναλυτέ αναφέρονται στη συγκεκριμένη συμφωνία ω τη συμφωνία που γκρίζαρε το Αιγαίο. Φυσικά αυτή τη συμφωνία δεν την αναθεώρησε ούτε την αμφισβήτησε καμία επόμενη κυβέρνηση, αφού ήταν μια συμφωνία που υπογράφηκε με αμερικανονατοϊκό πρόξιμο. Τόσο ωραία νατοϊκά χρόνια με το Πασόκ. Πάμε τώρα στα ωραία χρόνια των μνημονίων. Το Πασόκ είναι το κόμμα του πρώτου μνημονίου. Το κόμμα του Μαζί τα φάγαμε το κόμμα που πρωτοστάτησε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, το κόμμα τη κυβέρνηση Αμαρά Βενιζέλου, το κόμμα που μαζικά εγκατέλειψαν εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα το 2012 καταδικάζοντα την πολιτική του. Είναι το κόμμα που έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια και σήμερα λέει με θράσος ότι έσωσε τη χώρα, ότι επιτέλεσε πατριωτικό καθήκον. Αλλά και το πώ αντιλαμβάνεται το Πασόκ το ρόλο τη αντιπολίτευση το έχει ζήσει στο πετσιτολά μα διαχρονικά. Το 2012, πριν τι εκλογέ του Μαου και του Ιουνίου, ο τότε αρχηγό του Πασόκ, Ευάγγελο Βενιζέλο, έλεγε: Και εμεί εδώ είμαστε επικοδομητική αντιπολίτευση. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που λέει σήμερα ο Μανδρουλάκη. Μετά τι εκλογέ, το Πασόκ ω αντιπολίτευση συμφώνησε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Το τι ακολούθησε το γνωρίζουμε όλοι. Το Πασόκ είχε ήδη ψηφίσει με τη Νέα Δημοκρατία το δεύτερο μνημόνιο, αφού είχε φέρει και το πρώτο, και σε μια νύχτα οι εργαζόμενοι έχασαν σχεδόν το μισό του εισόδημα. Κόπηκαν συντάξει, θεσπίστηκαν φόροι και πολλά ακόμα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν μέχρι σήμερα. Έχει κανεί αμφιβολία ότι ακριβώ τα ίδια θα κάνει και τώρα μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, το πρόγραμμά του είναι κοινό και περιλαμβάνει 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψη μεταξύ των οποίων και η ένταση των πληστηριασμών. Το 2015 το ΠΑΣΟΚ και πάλι αναδείχθηκε σε αντιπολίτευση. Τότε έπαιζε πολύ το μότο τη υπεύθυνη αντιπολίτευση. Όλοι θυμόμαστε πόσο μεγάλο αγώνα έδωσε τότε το Πασόκ ω αντιπολίτευση για να επιβεβαιώσει την υπευθυνότητά του. Και έτσι, ω αντιπολίτευση, ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το πρώτο και το δεύτερο. Με αυτό το μνημόνιο, του οποίου οι δεκάδε εφαρμοστικοί νόμοι ισχύουν και σήμερα, 8 χρόνια μετά, το Πασόκ επιτέλεσε τον αντιλαϊκό του ρόλο. Το 2019. Και πάλι το Πασόκ ήταν αντιπολίτευση, όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι γνωστό ότι ψήφισε το 70% των νόμων τη Νέα Δημοκρατία και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το 50%, 200 νόμου δηλαδή, δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανεί ότι είχαν συγκροτήσει μια ιδιότυπη συγκυβέρνηση. Παραθέτουμε ορισμένα από τα πλέον χαρακτηριστικά αντιλαϊκά νομοσχέδια που ψήφισε το Πασόκ από το 2019 μέχρι το 2023. Ψήφισε όλα τα αναπτυξιακά νομοσχέδια του Άδωνη Γεωργιάδη με τα δεκάδε κίνητρα και προνόμια, φορολογικά και πολεοδομικά, στου επιχειρηματικού ομίλου για να επενδύσουν. Ψήφισε ό,τι νόμο αφορούσε στην ενίσχυση τη κερδοφορία των εφοπλιστών. Ψήφισε πολλά άρθρα του νόμου πλαίσιο τη Κεραμαίω για τα Πανεπιστήμια. Ψήφισε όλα τα νομοσχέδια που αφορούσαν την περαιτέρω εμπλοκή τη χώρα στου επικίνδυνου υπεριαλιστικού ανταγωνισμού και στου σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Ψήφισε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ το ΜΕΡΑ25 και την Ελληνική Λύση ένα από τα πρώτα νομοσχέδια τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή την Οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορούσε το γενικευμένο φακέλωμα των πάντων, στο όνομα μάλιστα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωση στην ενέργεια, όπω υπαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ τη μαζική αύξηση αποστολή όπλων από τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το καθεστώ Ζελένσκι τη Ουκρανία. Ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση ότι είναι ευλογία για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία η λειτουργία των λόμπι και η ικανότητά του να διαμορφώνουν τι αντιλαϊκέ αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μάλιστα. Μόλι λίγε μέρε μετά το σκάνδαλο Κατάργα, στο οποίο εμπλεκόταν η ευρωβουλευτή του Πασόκ, Εύα Καϊλή. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, απέρριπτε τι τροπολογίε του ΚΚΕ για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση, την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωση στην ενέργεια, την απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτη λαϊκή κατοικία και την επαναλειτουργία τη ΛΑΡΚΟ. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα το ανοίξουμε λίγο περισσότερο αποτελεί παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχασε ένα μεγάλο μέρο του μηχανισμού του στο συνδικαλιστικό κίνημα. Την περίοδο που το ΠΑΜΕ και άλλοι αγωνιστέ συνδικαλιστέ έδιναν τη μάχη ενάντια στι εξόφθαλμε νοθείε σε συνδικαλιστικέ οργανώσει, η πλειοψηφία των καταγγελιών αφορούσε δυνάμει τη ΠΑΣΚΕ, τη συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, χωρί βέβαια να αφορά μόνο αυτού. Ακόμα και σήμερα, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη σε ψήφου δύναμη στη ΓΕΣΕΕ, η οποία έχει για πρόεδρό τη τον επίση Πασόκο Παναγόπουλο από το 2007. Πέρασαν 16 χρόνια, 3 μνημόνια και 6-7 κυβερνήσει από τότε. Και είναι αυτή η ηγεσία που, μέσα στα μνημόνια, έλεγε ότι οι απεργίε έφαγαν τα ψωμιά του. Πρόκειται για αυτή τη θλιβερή ηγεσία που έγινε κολλητή κάθε αντιλαϊκής κυβέρνηση. Πρόκειται για αυτή τη θλιβερή ηγεσία που, λίγε μέρε μετά το έγκλημα των Τεμπών, αρνήθηκε να προκηρύξει απεργία γιατί έπρεπε να κάνει συνέδριο σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Πρόκειται για τι δυνάμει που έχουν βάλει φαρδιά πλατιά τη φραγίδα του στον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματο με πολύτιμου βοηθού τη δυνάμει τη Νέα Δημοκρατία αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία βίδωσε στην καρέκλα το ΠΑΣΟΚ στην ηγεσία τη ΓΕΣΕΕ με τα ΜΑΤ μάλιστα πριν τρία χρόνια. Ενώ τώρα από κοινού, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία του εξέλεξαν πάλι στο Προεδρείο και α ήταν τέταρτη δύναμη. Τόσο ωραία χρόνια. Εκτό βέβαια από την επίσημη αντιλαϊκή πολιτική του, καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε ότι το Πασόκ έχει συνδέσει την ύπαρξή του διαχρονικά με υποθέσει και σκάνδαλα, όπω τα εξοπλιστικά και πάρα πολλά ακόμα. Είναι λοιπόν προφανέ ότι μετά τη μουφα προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα υπάρχουν και οι μουφέ των ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ για ισχυρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο ότι το Πασόκ δεν αλλάζει. Είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει για πολλά χρόνια σε βάρο του λαού, όπω κυβέρνησαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό άλλωστε, παλιά στελέχη του Πασόκ έχουν στελεχώσει τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά στελέχη του Πασόκ έγιναν υπουργοί από τον Τζίπρα και το Μιτσοτάκι. Το Πασόκ δεν αλλάζει. Τον ίδιο ρόλο θα παίξει και μετά τι εκλογέ τη 25η Ιουνίου. Και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η συστημική αντιπολίτευση όπω ακριβώ τη θέλει το κατεστημένο. Η λύση δεν βρίσκεται προ τα πίσω αλλά προ τα μπρο. Και μόνο το Κουκουέ αποτελεί πραγματικό αντίπαλο στην αντιλαϊκή πολιτική τη κυβέρνηση και στη συνένεση που τη προσφέρουν οι δυνάμει τη Σοσιαλδημοκρατία. Εμεί θα τα ξαναπούμε σύντομα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τότε, σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τι πραγματικέ ειδήσει.